Χαίρετε. Το να μιλήσει κανείς για λογοτεχνία και μάλιστα σύγχρονη λογοτεχνία, ξέρω, δεν είναι εύκολο πράγμα. Εν τούτη σήμερα θα τολμήσουμε στα Αρχονταρίκη να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και μάλιστα για την πίστη και την απιστία στη σύγχρονη λογοτεχνία, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που θα διαπιστώσετε όλοι, ότι είναι θέμα ζωής, της δικής μας ζωής. Έχουμε κοντά μας δύο λογοτέχνες, τον κύριο Δημήτρη Κοσμόπουλο που είναι ποιητής και δοκιμιογράφος και τον κύριο Άγγελο Καλογερόπουλο και αυτός ποιητής και δοκιμιογράφος. Σας ευχαριστώ που ήρθατε κοντά μας, είναι για άλλη μια φορά βέβαια. Εμείς ευχαριστούμε. Και εκεί μας η χαρά. Ξέρω πόσο έχετε εμπειρία αυτού του θέματος, ομολογώ ότι δεν είμαι από τους ειδικούς. Ίσως και γι' αυτό έχω πολύ ενδιαφέρον να συζητήσω μαζί σας για το τι τελικά καταγράφει σήμερα αυτό που λέμε λογοτεχνία. Ίσως όχι μόνο σήμερα, πάντοτε. Αλλά επειδή ο όρος χρησιμοποιείται, μην θεωρούμε αυτονόητο ότι ο καθένας καταλαβαίνει τι σημαίνει. Το μυαλό του μπορεί να πηγαίνει μόνο σε ένα διήγημα, του άλλου σε ένα ποίημα ή δεν ξέρω σε τι άλλο. Θέλετε λίγο να σταθούμε στο τι τελικά είναι η λογοτεχνία και γιατί ξεχωρίζει από ένα δοκίμιο ή από ένα κείμενο? Αν έχω εγώ το λόγο, πρώτα απ' όλα και πάλι ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην τόσο ενδιαφέρουσα αυτή εκπομπή, την εκκλησιαστική εκπομπή. Η λογοτεχνία είναι ο ευαίσθητος σεισμογράφος, όπως κάθε είδος τέχνης, των βαθύτερων συγκριτημάτων της ανθρώπινης ψυχής. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται με έναν τρόπο μηχανιστικό. Δεν γίνεται με έναν τρόπο νατουραλιστικό. Δεν γίνεται ως μια απλή καταγραφή ή φωτογράφηση κάποιων εσωτερικών προβληματισμών. Γίνεται με μια επώδυνη διαδικασία. Γιατί ο λόγος στη λογοτεχνία και ειδικότερα στην ποίηση, που είναι κατά την προσωπική μου γνώμη η έσχατη απόλυξη της δραστικότητας της λογοτεχνίας, η γλώσσα χρησιμοποιείται στην έσχατη συγκινησιακή εκδοχή της. Η γλώσσα δεν έχει καμία σχέση στη λογοτεχνία με την εργαλειακή χρήση της στην καθημερινότητα. Αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όρους τεχνικούς που τους φοβάμαι, γιατί ένα τόσο προκλητικό θέμα δεν πρέπει να διολυσταίνει στην θεωρητικολογία, θα λέγαμε ότι η λογοτεχνία πραγματώνει την βαθύτερη και μεγαλύτερη δυνατή ταύτιση της φερόμενης ανθρώπινης ουσίας και της λέξης που την εκφράζει. Δηλαδή, αυτό που λένε θεωρητικά η μέγιστη δυνατή ταύτιση του σημαίνοντος, που είναι η λέξη, με το σημαινόμενο, που είναι το νόημα που κουβαλάει η λέξη, εκφράζεται, κρυσταλώνεται στη λογοτεχνία. Και ειδικότερα, όπως σας προείπα, στην ποίηση. Όμως, η λογοτεχνία φρονώ ότι είναι ένα μέγεθος της ανθρώπινης δημιουργίας που δεν είναι μόνον για ειδικούς, γιατί αφορά καθολικά τους ανθρώπους και μιλά καθολικά για την ανθρώπινη περιπέτεια, όσο κι αν είναι πάντοτε λογοτεχνία του καιρού της, η κάθε λογοτεχνική έκφραση, της ιστορικής συγκυρίας της και των διακυβευμάτων που στην κάθε χρονική στιγμή η ανθρωπότητα έχει να αντιμετωπίσει. Η λογοτεχνία λοιπόν είναι καθολική πραγμάτωση και ζητά και κατατείνει διαρκώς στην ενότητα, ειδικά στην νεωτερική περίοδο, του διαλυμένου και κατακερματισμένου σε πολυσχηδείς δραστηριότητες ανθρώπου. Άρα λοιπόν η λογοτεχνία είναι εμπειρικό δεδομένο, με την έννοια ότι και εμπειρίες κουβαλά και εκφράζει και εμπειρικά προσεγγίζεται. Ένα στίχος, ένα κομμάτι από ένα διήγημα, η πλοκή ενός μυθιστορήματος μας αγγίζει, ακριβώς γιατί συνιστά, όταν είναι πραγματική λογοτεχνία, έναν κοινό τόπο μέσα στον οποίο μπορούμε να δούμε καθρεφτισμένο το βαθύτερο πρόσωπό μας. Το βαθύτερο πρόσωπο του ανθρώπου, που έχει βασικά ουσιαστικά ερωτήματα. Το ερώτημά μου είναι, αυτά τα ερωτήματα είναι διαχρονικά, τα έχει κάθε εποχή, τι αλλάζει σε κάθε εποχή? Και στη σημερινή μας εποχή, που πολλοί λένε ότι είναι μια εποχή χωρίς ιδιαίτερο βάθος, το σημειώνω απλώς, δεν ξέρω αν αλήθεια, έχει να καταγράψει λογοτεχνία πράγματα? Θα ήθελα να ξεκινήσω συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο Δημήτρης πολύ ωραία, ότι από
τη διάκριση που κάνει ένας μεγάλος Έλληνας στοχαστής, ο Χρήστος Μαλεβίτσης, ο οποίος παρουσιάζει τον ποιητικό λόγο ως έκπτωση του προφητικού λόγου, αλλά που διατηρεί έντονη την ανάμνηση του θείου λόγου. Λέει χαρακτηριστικά ότι η ποίηση ζει στη γειτονιά του Θεού. Και επομένως πάντοτε η λογοτεχνία διαχρονικά αναμετράται αφενός μεν με την αναζήτηση του ιερού μέσα από βαθιά και εναγώνια ερωτήματα του ανθρώπου, αλλά φυσικά και με την έντονη παρουσία του κακού στη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή η λογοτεχνία υπάρχει πάντοτε σύμφυτη με την παρουσία του κακού μέσα στον κόσμο και με την αναμέτρηση του ανθρώπου με το κακό. Στην εποχή μας πιστεύω ότι η εποχή μας παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο βάθος από την άποψη αυτή, διότι η εποχή μας οδηγεί τον άνθρωπο, είτε το συνειδητοποιεί ο άνθρωπος είτε όχι, στο να αναμετράται με οριακά ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πολλές φορές οι κοινοί άνθρωποι τα αντιμετωπίζουν σαν αρκωμένοι. Δεν τα συνειδητοποιούν, δεν τα καταλαβαίνουν. Αλλά η λογοτεχνία, που είναι η άγρυπνη συνείδηση της ανθρωπότητας, τα συνειδητοποιεί, τα καταλαβαίνει. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπουμε μέσα στα σύγχρονα έργα πολύ πιο έντονη αυτή την εναγώνια αναζήτηση του ανθρώπου, πολύ πιο έντονη την ανάγκη για αγάπη ή την απουσία της αγάπης ή την απουσία του Θεού μέσα στα σύγχρονα έργα. Γι' αυτό τα βλέπουμε άλλοτε πιο βία, πιο κοινικά ή πιο ομά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει λογοτεχνία γιατί υπάρχει αναμέτρηση του ανθρώπου, θα έλεγα, με το Θεό. Και θέλω να βάλω το ερώτημα, αφού βεβαίως τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό. Οι Έλληνες λογοτέχνες αναμετρήθηκαν πάνω σε αυτά τα ερωτήματα, ακόμη αν θέλετε και με την ύπαρξη του Θεού, ή να προχωρήσω ακόμη περισσότερο με αυτό που ονομάζουμε Ορθόδοξη Παράδοση? Έχουμε τη διαστοιχία? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και προκλητική αυτή η ερώτηση, διότι στην νεότερη Ελλάδα, την Ελλάδα μετά την απελευθέρωση του 1921 και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, εξακολουθώ να πιστεύω παραμυθητικά ότι η Ορθόδοξη Παράδοση αφενός και αφετέρου η ελληνική τέχνη και ειδικότερα η ελληνική λογοτεχνία, ειδικότατα δε η ελληνική ποίηση, είναι εκείνες που μέσα σε μια καλπάζουσα αλωτρίωση διέσωσαν και διασώζουν το βαθύτερο συλλογικό πρόσωπο και τα σκυρτήματα μιας συλλογικής συνείδησης εναργούς, με απηχήματα που υπάρχουν ακόμα ζωντανά και στο σήμερα. Η λογοτεχνία εν τέλει, όπως πολύ σωστά προείπατε και δανείζομαι αυτήν την φράση σας σεβασμιότατε, αναμετράται διαρκώς με το πρόβλημα του Θεού, διότι αναμετράται διαρκώς με το πρόβλημα του ανθρώπου και της ύπαρξης. Και όποιος αναμετράται με το πρόβλημα της ύπαρξης και του ανθρώπου, αναμετράται με το πρόβλημα του Θεού. Ξέρουμε από την πατερική μας παράδοση και γραμματεία και από τα ασκητικά της κείμενα ότι οι μεγαλύτεροι πειρασμοί έρχονται στους ασκητές που προκόπτουν πνευματικά. Και ξέρουμε ότι στην ανθρώπινη φύση ενυπάρχει, αφού είναι φύση που έχει μέσα της το σπέρμα του θανάτου, και το στοιχείο της πίστης και το στοιχείο της απιστίας και το στοιχείο της αμφισβήτησης και το στοιχείο της άρνησης και το στοιχείο της κατάφασης σε μια διαρκή πάλη, μέχρι ότου η ασκητική πρακτική και εμπειρία καταφέρουν να απελευθερώσουν το ανθρώπινο πρόσωπο στην απόλυτη χάρη της υιοθεσίας, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή η γενική, έτσι όπως ακροθυγώς τη διατύπωσα, ανθρωπολογική συνθήκη δεν μπορεί παρά να εκφράζεται στη λογοτεχνία. Στην ελληνική περίπτωση, εν προκειμένου, στην περίπτωση μιας γλώσσας η οποία κουβαλάει ένα βάρος το οποίο καθορίζεται πολύ περισσότερο από τις διατυπώσεις παρά από τα ίδια τα νοήματα, όπως λέει ο Ελίτης, με την έννοια ότι η γλώσσα έχει ένα ειδικό βάρος και μια ενότητα στα διαφορετικά της μέτωπα, συνεχή και αραγή, είναι προφανές ότι αυτή η παράδοση, ειδικά μετά τη διασταύρωσή της με την χριστιανική αποκάλυψη και την σφράγιση του κόσμου του ελληνικού με την χριστιανική εμπειρία, υπάρχει με έναν τρόπο ζωντανό και διαρκή. Αρκεί να θυμηθούμε ότι από τους γενάρχες της ελληνικής ποίησης στην
εκδοχή του ατομικού καλλιτέχνη, γιατί και η Ελλάδα μπήκε στον νεότερο κόσμο έστω και με τον τρόπο που μπήκε, μετά δηλαδή τη συλλογική δημιουργία και τη δημοτική παράδοση που έρχεται σε άμεση επαφή με την εκκλησιαστική εμπειρία και τον κοινοτισμό της. Στην περίπτωση του ατομικού καλλιτέχνη, λοιπόν, στο νεότερο κράτος και στη νεότερη κοινωνία, από τον Σολομών και τον Κάλβο. Και σε όλες τις ιστορικές φάσεις του νεότερου ελληνισμού μέχρι το σήμερα, το πρόβλημα της ύπαρξης, άρα και το πρόβλημα του Θεού και το πρόβλημα του ανθρώπου έναντι του κόσμου και των άλλων ανθρώπων, παραμένει διαρκές. Συνεχές. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι εποχές αλλάζουν. Και οι εποχές δεν αλλάζουν μόνο στην Ελλάδα. Οι εποχές αλλάζουν καταιγιστικά στον κόσμο. Υπήρχε μια εποχή πριν την νεωτερικότητα, όπου η σχέση με το ιερό ήταν μια σχέση μέσα στα όρια της οποίας κινούνταν ο κόσμος. Αυτή η σχέση κάποια στιγμή διεράγει. Νέα προτάγματα και θρησκευτικά υποκατάστατα ανέκυψαν. Ο κόσμος εισήλθε σε αυτά με την ευδαιμονία και τη βεβαιότητα της χαράς του μικρού παιδιού που ανακαλύπτει ένα νέο παιχνίδι, μια νέα παρηγοριά. Αυτά τα υποκατάστατα γέννησαν καινούργια αδιέξοδα και απέδειξαν ότι ο ανθρωποκεντρισμός από μόνος του δεν τελεσφορεί. Τα αδιέξοδα, παρά την πρόοδο στο τεχνολογικό πεδίο ή στο πεδίο της κοινωνικής οργάνωσης, πολλαπλασιάστηκαν. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως ότι σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία, το κορυφαίο αδιέξοδο της σημερινής εικονικής πραγματικότητας και του κόσμου των τελευταίων 50 ετών, εκεί και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και τον κόσμο, καταγράφεται με ιδιαίτερο δυνηρό τρόπο. Και αυτό το αδιέξοδο είναι η απουσία νοήματος. Σε αυτό το σημείο μου θυμίζεται κάτι που δεν έχει να κάνει με την ποίηση, με τη λογοτεχνία, έχει να κάνει με τη ζωγραφική. Μου έλεγε ένας ζωγράφος: σεβασμιότατε, από τότε που χάσαμε το ιερό, χάσαμε τα θέματα. Δεν έχουμε τι να ζωγραφίσουμε. Αυτό, λέει, που βλέπετε, και το λέγω γιατί και εκεί μια τέχνη είναι, που πάντοτε ασχολήθηκε με το Θεό και τον άνθρωπο. Και όταν έχασα, λέει, το Θεό, έχασα το θέμα μου. Διότι δεν μπορώ πλέον να ζωγραφίσω ούτε τον άνθρωπο. Και το σκεπτόμουν και λέω: κοίταξε να δεις πόσο δίκιο έχει. Αυτό μπορεί να το μεταφέρει κανείς σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Χάσαμε το θέμα. Αυτό που λέτε ουσία, αυτό που λέτε νόημα. Και ήθελα να προσθέσω, πέρα από το σχολιασμό που θα κάνετε, μας έδωσε μία νήξη. Ευρώπη, Δύση, ακολουθεί την ίδια πορεία όπως και στην Ελλάδα. Υπάρχει μία αναλογία ή υπάρχει μία διαφορά? Θα ήθελα λίγο, αν μπορούμε, να το δούμε και να το διακρίνουμε αυτό. Θα ήθελα να προσθέσω ότι θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει τις ρίζες της ατομικής δημιουργίας στον χώρο της ελληνικής γλώσσας που σχετίζεται με την Ορθόδοξη παράδοση ήδη από την εποχή του Γρηγορίου του Ναζιανζινού. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Γρηγόριος υπήρξε ένας σπουδαίος ποιητής, αγνοημένος βέβαια, και υπήρξε μάλιστα και ο πρώτος που κατά κάποιο τρόπο στα ποιήματά του διακήρυξε και ένα είδος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ποιητικού μανιφέστου, που μέσα, όπως γράφει εκεί, μέσα στην καινή γλωσσαλγία των ημερών του, όπου κανείς δεν μπορούσε να διατυπώσει λόγους αναμφιλέκτους, δηλαδή βλέπουμε ότι και εκεί υπήρχε, ας πούμε, αυτή η πανσπερμία ιδεών, απόψεων κτλ., προσπαθεί ο ίδιος μέσα από την ποίησή του να υμνήσει, όπως το λέει, την μίξιν την εμίν, δηλαδή την σύνθεση του ανθρώπου που είναι, ας πούμε, μια ενότητα ψυχής και σώματος. Και πιστεύω ότι είναι καλό να ανατρέχουμε σε αυτή την παράδοση, η οποία βεβαίως στην πορεία της ελληνικής ιστορίας των γραμμάτων συνεχίζεται κυρίως μέσα από την εκκλησιαστική, μέσα από την υμνογραφική παράδοση, και αυτό έδωσε, ας πούμε, έναν ιδιαίτερο τόνο στην δικιά μας την περίπτωση. Στην Ευρώπη από πολύ νωρίτερα είχαμε αυτή την διάρρηξη του ιερού με το κοσμικό. Δηλαδή πολύ γρήγορα εκοσμικεύτηκε η λογοτεχνία, η τέχνη, και εκεί τα πράγματα ακολούθησαν, ας πούμε, το δικό τους δρόμο. Πιστεύω ότι λίγο ως πολύ και η ελληνική ιστορία των γραμμάτων ακολούθησε την ίδια πορεία, και πολλά τα ρεύματα της Δύσεως ερχόντουσαν εδώ στην Ελλάδα ως, όπως το είχε ονομάσει κάποτε ένας λόγιος του 19ου αιώνα, ο Δημήτρης Βερναρδάκης, ως μια εκδύσεως ειρηναία επιδρομή.
Άλλες φορές η Ορθόδοξη παράδοση λειτουργήσε ως ανάχωμα σε τέτοιες εντός εισαγωγικών επιδρομές, δημιουργώντας αξιόλογα αποτελέσματα. Άλλες φορές δημιουργούσε απλώς ρεύματα που πειθήκιζαν εξωτερικές επιδράσεις. Όποτε κατορθώθηκε μια επιτυχημένη σύνθεση των ευρωπαϊκών επιδράσεων, των αγωνιών που εξέφραζε ο άνθρωπος, ας πούμε, ο εκάστοτε σύγχρονος άνθρωπος και της δικιάς μας παραδόσεως, τότε είχαμε εξαιρετικά αποτέλεσματα. Όπως και στην περίπτωση των μεγάλων μας ποιητών, του Σολομού, του Κάλβου, αργότερα στη γενιά του 30, ή στην περίπτωση του Παπαδιαμάντη ή άλλων μεγάλων μας πεζογράφων. Πάντως, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια τελείως ριζική πορεία της ανθρώπινης περιπέτειας μέσα στον ελληνικό χώρο. Υπάρχουν διαφορές, αλλά λίγο ως πολύ επηρεαστήκαμε από όλη αυτή την πορεία, την πνευματική πορεία του δυτικού κόσμου. Άρα οι αλληλοεπιδράσεις είναι δεδομένες. Ναι, κάτι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω ότι μιλώντας για την ατομική καλλιτεχνική δημιουργία, μιλούμε πέρα από τις μεμονωμένες περιπτώσεις για την λογική του κανόνος. Ο κανόνας κάποτε ήταν η συλλογική δημιουργία και στη Δύση και στην δική μας όχι γεωγραφική αλλά και πνευματική περιοχή. Ήταν δηλαδή ο αφανισμός του αγιογράφου στο διαχειρός. Χωρίς καμιά προσωπική υπογραφή, μόνο στο διαχειρός. Ο αφανισμός του ποιητή μέσα στη δημοτική παράδοση ή στην ημνογραφία και την ακροστιχίδα. Αυτό κάποτε στην Δύση έπαψε να υπάρχει με τη διάρρηξη της σχέσης με το ιερό. Όταν μιλούμε για την παρουσία του ατομικού καλλιτέχνη, μιλούμε πια για έναν κατακερματισμένο κόσμο στις δραστηριότητές του, ορθολογικά υποτίθεται αναπτυγμένο, μέχρι που να φτάσουμε στο σημερινό παράλογο, διότι δεν είναι κακό πράγμα ο ορθός λόγος, η καταλόγων όμως χρήση του ορθού λόγου. Είναι ολέθριο πράγμα ο εργαλειακός ορθολογισμός, αυτός που οδηγεί στα Auschwitz και στα Γκουλάγκ. Έτσι λοιπόν, στην κατακερματισμένη κοινωνία οι δραστηριότητες επιμερίστηκαν. Ο άνθρωπος της προσευχής έπρεπε να ιδιωτεύει. Ο άνθρωπος της τέχνης έπρεπε να έχει το δικό του κομμάτι. Ο άνθρωπος της δράσης ή της κοινωνικής παρουσίας έπρεπε να έχει το δικό του αντιστοίχως μερίδιο. Και έτσι κατακερματίστηκε το αίτημα του καθολικού που έβγαινε σε κάθε έκφραση της ανθρώπινης ζωής. Όντως υπήρξαν λοιπόν προσωπικές στιγμές. Ξέρουμε τον Πανσέλινο, ξέρουμε τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, ξέρουμε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Δεν ξέρουμε όμως στο πεδίο του κανόνα το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργίας των εποχών που ο κόσμος είχε σχέση με το ιερό. Από τη στιγμή που η ατομική καλλιτεχνική προσωπικότητα αναδύεται, από εκεί και ύστερα έχουμε την περιπέτεια του ανθρώπου και στην Ελλάδα και στη Δύση που αναμετράται διαρκώς με την ανθρώπινη φύση, με την παράδοση την αβάστακτη μιας χιλιετίας όπου υπήρχε η οργανική σχέση με το ιερό, με όλες τις παραχαράξεις και τις διαστρεβλώσεις, και παράλληλα με το εκάστοτε τώρα. Και το εκάστοτε τώρα άλλαξε πολλές φορές μορφές, όμως η κεντρική ιδέα του παρέμεινε και η κεντρική ιδέα του ήταν η ιδέα του ανθρώπου που είναι αυτονομημένος και που με τις ίδιες τις ανθρώπινες δυνάμεις μπορεί να δημιουργήσει τον επίγειο παράδεισο. Πάνω σε αυτό το πεδίο η λογοτεχνία κατέγραψε τους εσωτερικούς κραδασμούς με έναν τρόπο ιδιαίτερα δραματικό, είτε στις στιγμές της μεγάλης υπεραισιοδοξίας. Σας θυμίζω ότι και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, στις εποχές όπως η Γαλλική Επανάσταση, είχαμε αντικτύπους από αυτήν την ευδαιμονία σε μεγάλα έργα. Είχαμε όμως αντικτύπους δραματικούς και σε μεγάλες κάμψεις. Οι επαναστάσεις των αρχών του 20ου αιώνα που ολοκληρώνουν τον ανθρωποκεντρισμό έρχονται να μεθύσουν και τον δυτικό κόσμο και τον Έλληνα και τον Έλληνα δημιουργό. Και εκεί έχουμε τη δίψα για ένα όραμα αληθινής κοινωνίας ανθρώπων, που εν τέλει αυτή η κοινωνία είναι η σχέση με το Θεό ή το προανάκρουσμα της σχέσης με το Θεό. Έχουμε την ικτρή διάψευση και έχουμε και το δράμα του ανθρώπινου προσώπου που κατεραγμένο και κατεθραυσμένο θρηνεί
πάνω στα ερείπια της φρεναπάτης που συνιστά η μητρομανία της κάθε ιδεολογίας. Όπως λέει πολύ σωστά ένας ποιητής, δεν είναι δική μου έκφραση αυτή, που αναμετρήθηκε πάρα πολύ με αυτά τα ερωτήματα της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, ο Νίκος Καρούζος. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι σε ό,τι αφορά τον εκκλησιαστικό χώρο, επικρατεί πολλές φορές μία σύγχυση που θα πρέπει να την διαλύουμε σιγά σιγά. Η σύγχυση αυτή έχει να κάνει με τις ομαδοποιήσεις και τις κατατάξεις, ελαφρά την καρδία, ανάλογα με τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς ή το ιδεολογικό πρώτων κοινών, που θα λέγει ο Αριστοτέλης, του κάθε δημιουργού. Να το αναλύσουμε σε λίγο, αφού βεβαίως, χωρίς να κατακυρματίσουμε το λόγο μας, πρέπει να πάρουμε μια αναπνοή. Επουδενή. Ευχαριστώ. Πίστη και απιστία στη σύγχρονη λογοτεχνία. Αυτός είναι ο τίτλος της συζητήσεως σήμερα στο Αρχονταρίκι. Μια δύσκολη συζήτηση με δύο ποιητές και δοκιμιογράφους, συγγραφείς, φίλους και αγαπητούς, τον Δημήτρη Κοσμόπουλο και τον Άγγελο Καλογερόπουλο. Ομολογώ ότι είναι δύσκολη συζήτηση, γιατί έχετε έναν λόγο που πρέπει κανείς πολύ να προσέχει. Δεν σας διακόπτω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τελικά οι θεατές μας παίρνουν τα στοιχεία αυτά που θα τους βοηθήσουν να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Και θέλω να έρθουμε εκεί που σας διέκοψα. Τι συμβαίνει καμιά φορά στον εκκλησιαστικό μας κόσμο? Πολύ εύκολα, θα έλεγα, τακτοποιούμε τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο στον εκκλησιαστικό, για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, χώρο που συμβαίνει αυτό. Είναι μια μόνιμη ανθρώπινη απέτηση πάνω στα πράγματα και στον κόσμο, να ζητούμε βεβαιότητες και να ζητούμε ξεκάθαρες ταξινομήσεις. Αλλά αυτό πολλές φορές γίνεται ολέθριο, γιατί χάνουμε τα κριτήρια. Η σχετικότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, που θα λέγει και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, είναι τέτοια ώστε διαρκώς μας πηγαίνει στο ότι η ανθρώπινη φύση είναι μυστήριο, μέγα. Και ότι η παρουσία του ανθρώπου είναι μυστήριο, μέγα και απρόβλεπτο. Κάθε πρόσωπο είναι ανεπανάληπτο και μοναδικό. Και οι νόρμες και οι τακτοποιήσεις πολλές φορές είναι καταστροφικές. Εκείνο το οποίο συμβαίνει πάντως είναι ότι ταξινομούμε τα πράγματα με άξονα τις ιδεολογικές προτιμήσεις του κάθε δημιουργού. Και έτσι χαρίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που αφήνει η σύγχρονη λογοτεχνία στο πουθενά. Με την έννοια ότι δεν αναμετρώμεθα ως θα οφείλαμε με αυτές. Είναι όχι απορίας άξιων, αλλά εύλογο το γεγονός ότι στην ελληνική λογοτεχνία και ειδικά στην ποιητική δημιουργία από τον Σολομό και τον Κάλβο μέχρι και την εωτερική μας ποιήση και την ποιήση τη σημερινή, όταν αυτή είναι αληθινή, οι μεγαλύτερες κραυγές προς το Θεό ή η απέτηση για κοινωνία με κάτι βαθύτερο, διαρκές και αληθινό, ή τα μεγάλα παράπονα και οι μεγάλες αρνήσεις συνάμα με αυτή την απέτηση, πάντα σύμφυτα, έρχονται από δημιουργούς, μεγάλους ποιητές, οι οποίοι δεν ανήκουν ντε και καλά σε αυτό που ονομάζεται θρησκευτικός χώρος. Πέρα από τα σπουδαία μεγέθη που έχουμε και τα οποία βρίσκονται σε μια συνεχή συνομιλία με την συλλογική παράδοση, έχοντας το στοιχείο της πίστης ως στοιχείο γενεσιουργό στη δημιουργία τους, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τάκης Παπατσόνης, Γιώργος Σαραντάρης, στην νεότερη ελληνική ποιήση υπάρχει και μια άλλη γραμμή. Η γραμμή των δημιουργών εκείνων, οι οποίοι ταυτιζόμενοι με τα μεγάλα συλλογικά οράματα και τα κοινωνιοκεντρικά αιτήματα του 20ου αιώνα, κάποια στιγμή ταυτίζονται και με την οδύνη της απολύτης καταρρεύσεως. Και η οδύνη αυτή, ως απελπισία που είναι ζωοποιός τελικά, δίνει ενάβσματα για να δουν τον άνθρωπο βαθύτερα. Θυμάμαι ένα γράμμα του Νίκου Καρούζου πάλι προς τον Φώτη Κόντογλου από την εξορία του στη Μακρόνησο, όπου του λέει: «Εδώ οι άλλοι ρωτάνε γιατί χάσαμε. Και εγώ, μέσα από αυτό τον πόνο που ζούμε, ρωτάω γιατί υπάρχω».
Αυτό νομίζω ότι πέρα από τους στίχους, τους επιμέλους, θα δίνει όλα. Ή να θυμηθούμε το παράδειγμα του Τάσου Λιβαδίτη. Ένας ποιητή που πραγματικά μέσα στον αριστερό χώρο έζησε το μεγάλο έπος της εθνικής αντίστασης και κινήθηκε στην προοπτική η ποιησή του στο πρώτο μέρος της των οραμάτων για μια καλύτερη κοινωνία, και από ένα σημείο και ύστερα, μετά τις καταρρεύσεις, γράφει τις ποιητικές ενότητες όπως αυτή με τίτλο «Ο αδελφός Ιησούς», όπου συνομιλεί με τον Χριστό, κατανοεί και βλέπει ότι χωρίς τον Ιησού Χριστό στην ζωή του ανθρώπου και χωρίς το στοιχείο της πίστης δεν μπορεί να γίνει τίποτα ανθρώπινο σωστό από μόνο του. Θα γίνω λίγο προκλητικότερος, ολοκληρώνοντας αυτό το μέρος της συζητήσεώς μας, της τοποθετήσεώς μου, λέγοντας ότι εδώ και 15 περίπου χρόνια, μετά το βιβλίο του Παντελή Πρεβελάκη, 800 σελίδων βιβλίο, με τίτλο «Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος», ένας ποιητής που ταυτίστηκε με τις φεστιβαλίζουσες νεανικές εκδηλώσεις κάποιων δεκαετιών μετά τη μεταπολίτευση, ένας σπουδαίος ποιητής, πολυμέτωπος και με μεγάλο έργο, αναδύεται σιγά σιγά ως ένας ποιητής μεταφυσικός, ως ένας ποιητής όπου η ορθόδοξη παράδοση λειτουργεί μέσα του, συνάμα με την αναμέτρησή του με το στοιχείο της περιπέτειας της υπάρξεως και των ευρωπαϊκών ρευμάτων. Αυτό συμβαίνει και με τους άλλους μεγάλους ποιητές της γενιάς του 30, ή συμβαίνει και με ανθρώπους όπως κομβικούς ως ποιητές, όπως ο Κώστας Καριωτάκης, που η αυτοχειρία του, η πρόκλησή του να αναμετρηθεί με το μηδέν και με το άπειρο και να συμφιλειωθεί μαζί του, η ανάγκη και η δίψα του για να μετατραπούν οι άνθρωποι από κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες που είναι, όπως λέει, σε κάτι αληθινό με πρόσωπο ουσιαστικό και διαρκές, είναι στοιχεία που μέσα στην ποίησή του αποδεικνύονται πολύτιμα για το σήμερα. Αν πήγαιναμε στην Ευρώπη, δεν θα τελειώναμε. Γιατί η Ευρώπη που κάνει τη μεγάλη άρνηση, η Ευρώπη που κάνει την μεγάλη, το μεγάλο χτύπημα προς τον ουράνιο χωροφύλακα που είναι ο Θεός που της έχει δώσει η δυτική διαστρέβλωση, πέρα από τα στοιχεία της ευσέβειας που υπάρχουν στο δυτικό κόσμο, τα οποία δεν πρέπει να παραθεωρούμε, η Ευρώπη που υποκαθιστά διαρκώς με θρησκευτικά υποκατάστατα, όπως προείπα, την άρνηση του Θεού, η Ευρώπη του θανάτου του Θεού, είναι εκείνη η οποία βγάζει τους μεγαλύτερους αρνητικούς θεολόγους στη λογοτεχνία, ή που κάνει την λογοτεχνία ένα χώρο αρνητικής θεολογίας. Η πρωτοπορία της επαναστατικής ποίησης στην Σοβιετική Ένωση των αρχών του 20ου αιώνα, σε μια χώρα όπου εφαρμόζεται και πραγματώνεται η ακραία λογική των ευρωπαϊκών επαναστατικών οραμάτων, είναι ποίηση η οποία κραυγάζει και διψά το Θεό. Ο Μάντελσταμ, η Άννα Αχμάτοβα, ο Μαγιακόφσκι ακόμα, άνθρωποι οι οποίοι έγιναν παρανάλωμα ζητώντας κάτι βαθύτερο, μια ζωοποιό σχέση με το υπερβατικό. Όλα αυτά τα στοιχεία επηρέασαν και την Ελλάδα και την ελληνική δημιουργία, και την επηρέασαν συνάμα με ένα άλλο αυλάκι, με ένα ρήθρο που είναι το ρήθρο που έρχεται από τη δημοτική παράδοση, από το αντίδωρο που υπάρχει κάτω από τη γλώσσα μας, μέσα από την ορθόδοξη λαϊκή ευσέβεια η οποία υπήρξε δυναμικά σε αυτόν τον τόπο και την οποία οι ποιητές μας με έναν τρόπο διόλου θρησκευτικό, διόλου τυποποιημένο, διόλου δηλαδή τεχνητό ή ανηλικρινή, την ανακαλύπτουν και την φέρουν στην προφάνεια. Δεν σας διέκοψα καθόλου, γιατί ήταν και είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Εν τούτης εγώ θέλω να προσγειώσω λίγο τα πράγματα. Και να τα προσγειώσω γιατί ζούμε σε μια εποχή καταναλωτική, όπου τα πάντα μετρούν εμπορικά και οικονομικά. Και θέλω με ειλικρίνεια να μου πείτε εάν αυτό έχει επιδράσει σε αυτό που λέγεται σήμερα σύγχρονη λογοτεχνία στην Ελλάδα. Υπάρχουν δηλαδή επιδράσεις και επιρροές που έχουν να κάνουν με την εμπορευματοποίηση, με την κατανάλωση? Ο λογοτέχνης σήμερα κρατάει την αυθεντικότητά του ή υποκύπτει στον πειρασμό? Να ξεκινήσω λιγάκι, να πιάσω μάλλον το νήμα από εκεί που το άφησε ο κύριος Κοσμόπουλος και από εκεί που το τοποθετήσατε και εσείς.
Θα ήθελα να πω ότι το θέμα μας είναι πίστη και απιστία σε σύγχρονη λογοτεχνία. Και από αυτή την άποψη, όπως το υπενήχθηκε ο Δημήτρης, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε για χριστιανούς ή μη χριστιανούς ποιητές, διότι η πίστη και η απιστία υπάρχει συνολικά μέσα στη λογοτεχνία. Ένας μεγάλος Ευρωπαίος στοχαστής, ο Ρενέ Ζιράρ, είχε πει ότι όλη η μυθιστορηματική επιλογή είναι η αποκατάσταση του ιερού. Και αυτό πιστεύω ότι διαπερνά όλη την γνήσια και πραγματική λογοτεχνία. Όταν λοιπόν μιλάμε για εμπορευματοποίηση και για σκοπιμότητες στη λογοτεχνία, τότε δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να μιλάμε για λογοτεχνία και για τέχνη γενικότερα. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι ο λογοτέχνης, ο δημιουργός, ο ποιητής αδιαφορεί για το κοινό ή δεν ενδιαφέρεται για την συνομιλία με το κοινό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της σημερινής τέχνης, αυτή η διάρρηξη της επικοινωνίας του δημιουργού με το κοινό, αυτή η αδυναμία του δημιουργού να επικοινωνήσει με το κοινό του, διότι δεν υπάρχει ο κοινός γλωσσικός κώδικας, η κατανόηση του έργου τέχνης, είτε στη λογοτεχνία, είτε στη ζωγραφική, είτε σε οποιαδήποτε άλλη, ας πούμε, έκφραση. Ωστόσο, όταν ο δημιουργός υποκύπτει στην εμπορευματοποίηση, τότε νομίζω ότι μιλάμε πια για δημιουργήματα τα οποία δεν αξίζουν τον κόπο να μας απασχολήσουν. Η πραγματική λογοτεχνία είναι, όπως είπαμε, αυτή που αναμετράται με τα οριακά ζητήματα του ανθρώπου, με τα οριακά υπαρξιακά ζητήματα του ανθρώπου, και εκεί πια δεν μπορεί παρά να αγγίξει αυτό που είπαμε, το ιερό, την παρουσία ή την απουσία του Θεού, τα βαθιά εναγώνια ερωτήματα του ανθρώπου που μένουν αναπάντητα ακόμα από την παιδική του ηλικία. Κατά κάποιο τρόπο η λογοτεχνία, όπως και κάθε μορφή γνήσιας πνευματικής δραστηριότητας του ανθρώπου, είναι να επιστρέψει σε αυτά τα αναπάντητα παιδικά ερωτήματα. Να αναζητήσει δηλαδή το πεδίο, το παιδί δηλαδή, ως κατηγορία υπάρξεως, όχι ως ηλικιακή περίοδο της ζωής. Μου έλεγε ένας σύγχρονος δημοσιογράφος αυτόν τον καιρό προσπαθεί να αναζητήσει τι είναι αυτό που στη νεότερη ελληνική κοινωνία, τη σύγχρονη, οδήγησε σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο Θεό, στην πίστη και στην Εκκλησία. Αναμετρώντας τα δικά του χρόνια, τα μεταπολιτευτικά όπως λέμε, έτσι, τότε που οι φοιτητές πήραν τα πράγματα στα χέρια τους και φέρανε την αλλαγή στην Ελλάδα, τότε που ήταν εντελώς χωρίς νόημα να περάσει κανείς έξω από μια εκκλησία, σήμερα ο νέος περνάει και κάνει το σταυρό του. Λέει πιστεύω και δεν τρέπεται, νηστεύει και δείχνει και μια εμπιστοσύνη στην εκκλησία παρόλα τα προβλήματά της που έχει στους ανθρώπους της και στους εκφραστές της. Αυτή η αλλαγή, επιτοθετικότερο, έχει να κάνει και με τη λογοτεχνία, φαίνεται και στη λογοτεχνία ή καταγράφεται μόνο στη σύγχρονη ζωή των Ελλήνων? Κάθε σκύρτημα και κάθε έκφανση της σύγχρονης ζωής δεν μπορεί παρά, όχι μηχανιστικά όπως προσπάθησα να πω στην αρχή, αλλά μεταμορφωμένα, δεν μπορεί παρά να περνάει στη λογοτεχνία. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια κούραση. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια δίψα και μια απέτηση για έξοδο από την εικονικότητα που είναι το απόγειο αυτής της καταναλωτικής κοινωνίας, από το ψεύτικο, από το διαφημιστικό, από το να εκλαμβάνεται η ζωή ως διαφήμιση ή ως παρέστηση. Οι νέοι στρέφονται σίγουρα και πολλοί κόσμος στρέφεται προς την Εκκλησία. Το ερώτημα πάντοτε παραμένει και είναι προκλητικό για κάθε έναν που θέλει να λέει ότι μετέχει της εκκλησιαστικής ζωής, για ποιμένες και λαϊκούς μέσα στην Εκκλησία. Πώς στρέφονται οι νέοι, αν δηλαδή στρέφονται με έναν τρόπο ιδεολογίας αντίστοιχο με εκείνο που στρέφονταν στα μεταπολιτευτικά προτάγματα τα ιδεολογικά και μεθούσαν δίνοντας εκεί την ζωτικότητά τους. Πράγμα που δεν είναι κακό. Κακό είναι να μετατρέπεται σε ιδεολογία η ορθόδοξη πίστη. Και εδώ είναι ένα στοιχείο προσοχής. Το λέω αυτό παρεκβατικά. Περνάει λοιπόν στη σύγχρονη λογοτεχνία. Στη σύγχρονη λογοτεχνία, επαναλαμβάνω,
όταν αυτή είναι λογοτεχνία. Γιατί όταν, όπως πολύ σωστά έλεγε ο ποιητής, η ποίηση είναι ποίηση, μας λέει πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να πούμε εμείς για αυτήν. Άρα όταν είναι λογοτεχνία, η λογοτεχνία, και δεν είναι μια παραφιάδα αυτού του τρομακτικού εκτοπίσματος που είναι ο τηλεοπτικός ή ο δημοσιογραφικός εντός εισαγωγικών λόγος, δηλαδή ο λόγος ο τρέχον, ο εργαλειακός, που αντιποιείται της λογοτεχνίας και που παρισδύει στο λογοτεχνικό χώρο και αλλοιώνει και τα κριτήρια εν τέλει και θεωρείται ως λογοτεχνία ένα ιδίωμα το οποίο δεν είναι λογοτεχνία. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η σύγχρονη λογοτεχνία καταγράφει δύο κεντρικές τάσεις. Η μία τάση είναι ένας κινησμός και μια απελπισία απέναντι ή μια ιδέα απέναντι σε αυτήν την καταναλωτική περιφερειακού τύπου νεότερη Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Αν κρίνουμε από παραδείγματα νέων πεζογράφων, γιατί στην ποιήση τα πράγματα εκεί είναι λίγο χλωμά, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, βλέπουμε, παρατηρούμε μια αηδία, μια κοινικότητα που συνιστά μια απόλυτη άρνηση απέναντι στον νέο καταναλωτικό τρόπο ζωής, στην virtual reality ή στην βιογενετική που έρχεται ως το όραμα των μελουσών δεκαετιών. Και απ' την άλλη, συναντάμε μια επαναφορά με ασταθή βήματα, με τρόπους προσωπικούς, μια επαναφορά όμως προς το ιερό, με αδέξιους τρόπους, με τρόπους πρωτόγονους ή άξεστους. Εκεί βλέπουμε να αναθάλει ξαφνικά εκείνο που δεν περιμέναμε και που κάποιοι νόμιζαν ότι έχουν χαθεί. Όμως και στην περίπτωση του κινησμού και στην περίπτωση του μηδενισμού, όπως πάντα ο μηδενισμός στη λογοτεχνία ήταν απολύτως ζωοποιός. Κάποιος, ο εν προκειμένου Άγιος Σημεώνος Νέος Θεολόγος, έλεγε ότι το μηδέν είναι πολλές φορές το στεφάνι του γάμου εν Κανά. Δηλαδή είναι ο προθάλαμος για να μπούμε στη σχέση με τη Βασιλεία. Με αυτόν τον τρόπο, σήμερα βλέπει κανείς την άρνηση και τον κινησμό της σημερινής σοβαρής λογοτεχνικής δημιουργίας να υπάρχει ένα σκύρτημα βαθύτερο για να βγει ο άνθρωπος στη σχέση που θα τον ζωοποιήσει και θα τον ολοκληρώσει ως πρόσωπο. Μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Να επανέλθω στην μεταπολιτευτική περίοδο που αναφερθήκατε. Θέλω να πω το εξής. Πράγματι, ο λογοτεχνικός λόγος έπαιξε έναν ιδιαίτερο ρόλο την περίοδο εκείνη, αλλά θέλω να πω όμως ότι προηγήθηκε ένας θεολογικός λόγος που βρέθηκε στην πρωτοπορία της σκέψης για την ελληνική πραγματικότητα της εποχής εκείνης. Και εκείνος ο θεολογικός λόγος ανέδειξε πολλές πτυχές του θεολογικού λόγου. Ανέδειξε, ας πούμε, πολλές πτυχές της πρόσφατης και απότερης λογοτεχνικής μας παράδοσης. Γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε. Και ανέτρεψε και πολλά κατεστημένα. Πολλά κατεστημένα, σαφώς. Μύθους. Ανεκρέμισε μύθους πολλούς. Ήθελα λοιπόν εδώ να κάνω το εξής λογοπαίγνιο. Αντί να αναζητάμε λοιπόν την απουσία του Θεού στη λογοτεχνία, μήπως πρέπει να αναζητήσουμε την απουσία του Θεού στο σύγχρονο θεολογικό λόγο? Πολλές φορές δηλαδή βλέπουμε ότι ο θεολογικός λόγος έχει έναν τέτοιο επιστημονικό χαρακτήρα, επιστημονικό ύφος, που νιώθεις ότι ο Θεός απουσιάζει. Ενώ στους λογοτέχνες, έστω και σαν απουσία, νιώθεις ότι υπάρχει μια αναζήτηση. Βεβαίως. Η λογοτεχνία ποτέ δεν ψευτίζει. Η λογοτεχνία, όταν είναι αληθινή, δεν θα κουραστώ ποτέ αυτό το όταν να το βάζουμε ως υποθετικό λόγο. Τότε είναι η ψυχή του ανθρώπου όταν πάλεται. Και η ψυχή του ανθρώπου όταν πάλεται δεν λέει ποτέ ψέματα. Άρα είναι θεολογούσα. Άρα είναι θεολογία. Και την πραγματική αγωνία της αναζήτησης του Θεού την βλέπουμε πολύ συχνά σε λογοτέχνες που δεν είναι δεδηλωμένοι χριστιανοί. Και αυτό που ονομάζεται, που έχει την ετικέτα χριστιανική λογοτεχνία, είναι συχνά ένα νερόβραστο και πολύ πλαδαρό. Καλά, αυτό νομίζω έχει ήδη αντιμετωπιστεί. Είναι μια παροδία. Εδώ θέλω να βάλω ένα άλλο παράγοντα. Τον παράγοντα παιδεία. Πόσο συμβάλλει ή αποτρέπει από τη λογοτεχνία? Και αν σήμερα έχουμε έλλειμμα παιδείας στον τόπο μας, υπάρχει κίνδυνος να έχουμε και έλλειμμα λογοτεχνίας? Ή θα έρθει η λογοτεχνία να απαντήσει στο έλλειμμα της παιδείας? Εγώ νομίζω ότι στην νεότερη Ελλάδα, ο Άγγελος τα ξέρει καλύτερα και από την εκπαιδευτική. Ήμουν έτοιμος να απευθυνθώ εδώ, επειδή είναι και εκπαιδευτικός. Έτσι ξεκίνησε. Μια παρατήρηση απλώς. Εγώ νομίζω ότι στην νεότερη Ελλάδα το τρομακτικό έλλειμμα παιδείας που υπάρχει στις δομές του εκπαιδευτικού μας συστήματος το αναπληρώνει η λογοτεχνία ως παιδεία εκ των πραγμάτων, αληθινή. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Σε πόσο βαθμό όμως η λογοτεχνία δεν είναι υπόθεση παιδείας
στο σχολείο, θα έπρεπε να διδάσκεται σωστά στο σχολείο, αλλά η λογοτεχνία είναι υπόθεση προσωπικής ανακάλυψης και αναμέτρησης με τα προσωπικά αδιέξοδα που βρίσκουν έκφρασή τους στο λόγο που είναι και καθαρμένος και που τα φανερώνει και που είναι ο λόγος ο ποιητικός ή ο λόγος ο λογοτεχνικός. Εγώ θέλω την εμπειρία και του καθηγητού. Η εμπειρία δυστυχώς είναι απογοητευτική, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά η παιδεία μας δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Να πούμε ότι η παιδεία μας βρίσκεται, ας πούμε, σε πολύ κακή κατάσταση και δυστυχώς τα πράγματα χειροτερεύουν αντί να βελτιώνονται. Όσον αφορά δε τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στα σχολεία μας, αυτή είναι υποτυπώδης. Πολλές φορές δηλαδή, λυπάμαι που το λέω, αλλά πιστεύω ότι και οι διδάσκοντες είναι ανεπαρκείς για να μεταδώσουν κάτι ανάλογο στα παιδιά. Χώρια βέβαια που η τηλεόραση και όλη αυτή η εικονική πραγματικότητα παραμερίζει όλο και περισσότερο, ας πούμε, την ενασχόληση των ανθρώπων με τη λογοτεχνία, με την ποίηση και όλα αυτά. Ωστόσο όμως, εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Πιστεύω δηλαδή ότι η παιδεία είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη για να κάνει μια κοινωνία να ξεκαθαρίζει ορισμένα πράγματα, να μην συζητάει τα αυτονόητα, να μπορεί να διακρίνει πρόσωπα και καταστάσεις, να ξεχωρίζει τι είναι το σημαντικό και τι είναι το ασήμαντο. Όλα αυτά είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις παιδείας. Να αναγνωρίζει τη μεγάλη αξία που έχουν κάποια κείμενα. Δηλαδή, είναι αδύνατο, ας πούμε, να μην διδάσκεται ένα παιδί ως γραμματιακό είδος, ως κείμενο της λογοτεχνίας μας, το τροπάριο της Κασιανής. Είναι ένα μνημείο λόγου αυτό, δεν είναι απλώς, δηλαδή, δεν είναι κατήχηση. Και το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με όλη μας την λογοτεχνία. Αυτά λοιπόν θα ήταν προβλήματα που θα πρέπει να τα έχει λύσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ωστόσο όμως πιστεύω ότι πραγματικά η συνάντηση με τη λογοτεχνία είναι μια προσωπική συνάντηση. Είναι η συνάντηση του ανθρώπου που νιώθει την ανάγκη να ανταποκριθεί, ας το πω έτσι, στο θαύμα που βλέπει γύρω του. Την ανάγκη του ανθρώπου που θέλει να εκφραστεί απέναντι σε αυτό το πράγμα που τον περιβάλλει. Και αυτό πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα μιας προσωπικής συνάντησης που για όποιον θέλει και επιμένει κάποια στιγμή θα έρθει. Η έλλειψη παιδείας δυσκολεύει αυτή τη συνάντηση. Ακριβώς. Το μέλλον, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να είναι κανείς προφήτης. Εν τούτης ζούμε μια πραγματικότητα και όσα εγώ άκουσα είναι ενθαρρυντικά. Βλέπω στο λόγο σας ένα λόγο αισιοδοξίας που έχει αυτή την διεισδυτικότητα, που τελικά είναι και η παράδοσή μας και η πίστη μας, να βλέπει το Θεό μέσα στα έργα του ανθρώπου όταν αυτά είναι αυθεντικά. Και το καταλαβαίνω αυτό. Και χαίρομαι που το διαπιστώνουμε, γιατί πολλές φορές πέφτουμε όλοι στην παγίδα να τακτοποιήσουμε τους ανθρώπους, να τους βάλουμε και ετικέτες και να λύσουμε το πρόβλημα. Η Εκκλησία ποτέ δεν λειτουργήσε έτσι και δεν λειτουργεί. Αποδέχεται τον άνθρωπο ως εικόνα του ζωντανού Θεού, τον κάθε άνθρωπο, που σημαίνει και τον κάθε λογοτέχνη, και πρέπει να βρούμε εμείς το τάλαντο και το ταλέντο μέσα από την ποίηση και μέσα από τη λογοτεχνία, να βρούμε αυτό που ο άνθρωπος διψάει και που εκφράζει πολλές φορές τη δική μας δίψα. Εξάλλου μιλάμε για πίστη και απιστία και ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, οι ίδιοι Άγιοι περνάνε μέσα από αυτό το καμίνι. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις αυτών που σαν μικρά παιδιά πίστεψαν. Πιστεύω ότι βγήκαν από το καμίνι χρυσάφι. Δηλαδή το λένε καθαρά. Όλη τη ζωή είναι μια σκηνοβασία πάνω σε αυτό το ερώτημα. Πιστεύουν διάφοροι ότι η πίστη είναι μια μεγάλη βεβαιότητα. Πιστεύω ότι η πίστη είναι μια μεγάλη αβεβαιότητα. Ακριβώς. Η οποία μπορεί να μας οδηγήσει κάποτε. Δεν είναι ποτέ δεδομένο. Έτσι. Είναι ένας γνώφος μέσα στον οποίο σκηνοβατείς κάθε φορά. Είναι το αΐ σκηνοβατήν, όπως πολύ. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Ακριβώς. Είναι αυτή η αγιότητα τελικά. Και είναι και δωρεά. Και είναι και χάρη. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι τρομάζουν στον πειρασμό της απιστίας και παρετούνται. Ενώ εκεί πρέπει να νιώσουν υγιείς. Είναι σαν τον οργανισμό που πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πυρετός είναι υγεία τελικά, διότι μας προφυλάσσει χειρότερα. Ακριβώς. Ο στίχος του τραγουδοποιού είναι η αρρώστια που μας σώζει πολλές φορές, ισχύει εδώ. Του Σαββόπουλου. Αν μου επιτρέπατε, ας δούμε το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη
άρνηση σε πάρα πολλά σημεία του ψαλτηρίου από τον ποιητικό λόγο του ψαλτηρίου. Η καταμέτροπο, η καταπρόσωπο αναμέτρηση με τον ίδιο το Θεό. Γιατί ο άνθρωπος έχει αυτό το χάρισμα της πρόσωπο συνομιλία. Ή να δούμε την Παλαιά Διαθήκη, τον Ιώβ. Πού είσαι, γιατί δεν έρχεσαι. Αυτή η απουσία του Θεού που είναι συνάμα και παρουσία περνάει στην σύγχρονη λογοτεχνία τόσο ώστε να ισχύει ο λόγος σύγχρονου ασκητή, ο οποίος έλεγε να αφήσουμε τις περί θεολογίας διδακτορικές διατριβές, και δεν υποτιμώ καθόλου την θεολογική επιστήμη, και να σκύψουμε στο σύγχρονο λόγο συγκεκριμένων λογοτεχνών, οι οποίοι παράγουν ακριβώς αυτήν την βασική ανθρωπολογική σταθερά, που είναι η περιπέτεια της φύσης μας ανάμεσα στο θάνατο και τη ζωή, ανάμεσα στο παροδικό και το διαρκές, ανάμεσα στο τώρα και στο πάντα, ανάμεσα στο εδώ και στο επέκεινα. Και αν το κάνουμε αυτό, πολλαπλώς θα ωφεληθούμε. Θέλω να τονίσω ότι στην σύγχρονη εκκλησιαστική πραγματικότητα, της οποίας όλοι εκφράζουμε την εικόνα και της ανεπάρκειας, αλλά και της επάρκειας, και για την οποία όλοι, πρώτος ομίλω, είμαστε υπεύθυνοι κατά το μέτρο του καθένας, θα πρέπει να μην θέτουμε ίσως μόνον ερωτήματα ως προς τρίτους, δηλαδή η παιδεία μας δεν υπάρχει. Η Εκκλησία θα μπορούσε κάλλιστα να αναδείξει αυτή την ζώσα θεολογία, δηλαδή τη ζώσα περιπέτεια της ύπαρξης που καταγράφεται μέσα στη λογοτεχνία, μέσα από την δική της παρουσία και το δικό της λόγο, όπως θα μπορούσε να καταστήσει μέγεθος που κοινωνείται την ίδια την υμνογεωγραφική της παράδοση προς τους πιστούς, και όχι μόνο. Είναι εκκρεμότητες τεράστιες αυτές σε ένα ελληνικό σήμερα που δεν πρέπει να παραμένει υποταγμένο στη διαφημιστική λογική της τηλεοπτικής δικτατορίας. Είναι σίγουρο ότι το βάθος του παρελθόντος του, αλλά και η δίψα για το μέλλον του, εγγυάται κάτι καλύτερο. Και αυτό το καλύτερο υπάρχει στη λογοτεχνία μας, υπάρχει στην λογογραφία μας, που δεν είναι μόνο λογοτεχνία, είναι κάτι βαθύτερο, και δεν έχουμε παρά να το ανακαλύψουμε. Με αυτή την ευχή να τελειώσουμε, και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Ήταν μια συζήτηση, θα έλεγε κανείς, εξειδικευμένη. Θέλω να πιστεύω ότι πείσαμε πως αφορά όλους μας. Και μακάρι να περάσει μέσα από αυτή τη συζήτηση μια δίψα, να βρούμε το Θεό στη λογοτεχνία, να δούμε λογοτέχνες που θεολογούν και να ξαναζήσουμε ποίηση που είναι αληθινή ποίηση στον τόπο μας, όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές. Είναι όντως η λογοτεχνία, η ποίηση, μια αναζήτηση του ανθρώπου για τον αληθινό Θεό τελικά, όσο τραγικά και αν καταγράφεται. Μην βιαστούμε να κατατάξουμε τους ανθρώπους. Αξίζει να προσεγγίσουμε τα κείμενα, και μέσα εκεί θα βρούμε τον εαυτό μας, και τότε ίσως ανοίξει ο πραγματικός δρόμος για να βρούμε τον αληθινό Θεό. Χαίρετε.